Εδώ όμως στο Ηράκλειο βρίσκεται και ένας εκλεκτός καλεσμένος. Είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο ήθελα πάρα πολύ να σας εξομολογηθώ κι εγώ τη δική μου πλευρά. Ήθελα πάρα πολύ να συναντήσω και να γνωρίσω από κοντά και να σας τον συστήσω. Είναι ο Θανάσης Τριαρίδης. Δεν έχει έρθει μόνος του, έχει έρθει με τον Κώστα Μεταξάκη από το Σχήμα 7 και σκηνοθέτης. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Με καταγωγή από την όμορφη Θεσσαλονίκη, Κώστα μου, καλώς ήρθες. Με καταγωγή από την όμορφη Θεσσαλονίκη που προλόγησα εγώ με την προηγούμενη ανάρτηση, όμως ζώντας χρόνια στην Αθήνα, σωστά? Σωστά. Έχετε έρθει εδώ με ένα διπλό όμορφο χτύπημα, αφενός με την σημερινή παρουσίαση του βιβλίου σας, το οποίο επανεκδόθηκε. Να μας πείτε τον τίτλο, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Ο άνεμος σφυρίζει στην κουπέλα είναι ο τίτλος, και όπου κουπέλα είναι ένας λόφος. Το όνομα του λόφου. Το όνομα του λόφου, ακριβώς. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, όμως αύριο δίνουμε ένα νέο ραντεβού με την αγαπημένη παράσταση από το Σχήμα 7, βασισμένο σε έργο του Θανάση Τριαρίδη, Μέγκελε λοιπόν, και με μια φυσιογνωμία και με ένα ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο πολύ συζητήθηκε, Κώστα Μεταξάκη, σκηνοθέτης, με το δικό σου τρόπο, μέσα από το δικό σου πρίσμα, επισκηνήσε εσύ και η Ράνια Πλατάκη, σωστά? Ακριβώς. Αύριο 9.30 στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή με τη σειρά. Καταρχήν, μετά από πόσα χρόνια ξαναέρχεστε στο Ηράκλειο? Ναι, είναι αστείο. Είχα να έρθω στην Κρήτη 38 χρόνια. Είχα έρθει το 1980 με τους γονείς μου, και σήμερα που προσγειώθηκε το αεροπλάνο ένιωσα και μια συγκίνηση. Οι γονείς μου δεν ζουν πια και σκέφτηκα ότι ξανάρχομαι και είμαι μόνος τώρα, δεν είναι πια ο μπαμπάς και η μαμά, και συγκινήθηκα πολύ. Ήταν μαγικό εκείνο το ταξίδι, είναι από τα πρώτα ταξίδια που θυμάται κανείς στα 10 του χρόνια. Και είχα πει ότι θα έρχομαι στην Κρήτη κάθε χρόνο και δες πώς τα φέρνει η ζωή, ναι. Και όλο ήταν να έρθω, όλο κάτι γινόταν και δεν ερχόμουν. Οι συγκυρίες της ζωής, οι αναποδιές, άρχισαν να παίζονται έργα μου στην Κρήτη και όλο ήταν να έρθω με κάποιο έργο, αλλά δεν ερχόμουν. Και όλο αναβαλόταν. Και όλο αναβαλόταν. Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και είστε εδώ σήμερα και σας χάρη ευχαριστώ. Στο Σχήμα 7 και στον Κώστα ήρθα εδώ πέρα και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η Κρήτη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Δηλαδή, όπως λέω, το Παρίσι του Βίκτορ Σουγκό και η Κρήτη του Καζαντζάκη είναι οι τόποι που με διαμόρφωσαν, αν και δεν έχω ζήσει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στο Παρίσι πήγα πολλές φορές περισσότερο, στην Κρήτη δεν ερχόμουν. Ελπίζω να ξανάρθω σύντομα. Και εμείς το ευχόμαστε, τώρα που σας γνωρίσαμε ιδίως και από κοντά, το θέλουμε ένα παραπάνω. Θα σταθώ λίγο στην γνωριμία σας με τον Κώστα Μεταξάκη, εξ αφορμής του έργου ουσιαστικά που ανεβάζει εκ νέου, βρίσκεστε εδώ. Αυτή η γνωριμία προέκυψε πώς, μετράει χρόνια ή έγινε κατόπιν επικοινωνίας για την παράσταση? Γιατί μιλάμε για έργα, τα έργα σας, τα οποία γνωρίζουμε από αυτά που έχετε δηλώσει κατά καιρούς ότι είναι έργα τα οποία προορίζονται για ανάγνωση, όχι παραστασιακά. Παρά τα αυτά, πολλοί σκηνοθέτες επιλέγουν και τα βλέπουμε επί σκηνής να ζωντανεύουν. Έτσι κάπως έγινε και η γνωριμία σας με τον Κώστα Μεταξάκη. Ακριβώς έτσι. Ένα από τα μαγικά πράγματα του κόσμου του θεάτρου, στον οποίο εγώ δεν ανήκα, εγώ από τον κόσμο του βιβλίου έρχομαι, είναι ότι φέρνει τους ανθρώπους κοντά, τους ενώνει με ιδιαίτερους δεσμούς. Είναι μαγική τέχνη το θέατρο. Χρειάστηκε να μεγαλώσω αρκετά για να το καταλάβω και ίσως έχασα χρόνο για να το καταλάβω. Ο Κώστας και εγώ συναντηθήκαμε μέσα από το κείμενο του Μέγκελε. Δεν θα γνωριζόμασταν υπό άλλη συνθήκη. Είμαστε περίπου συνομιλίκοι, είναι λίγο μικρότερος. Και όμως αυτό το κείμενο έφερε τη συνάντηση. Και η συνάντηση γέννησε μια παράσταση. Και η παράσταση γέννησε την συνάντηση του κάθε ενός θεατή με την τέχνη του Κώστα, με την τέχνη της Ράνιας και με την τέχνη τη δικιά μου. Δηλαδή, είναι ένα πολυδύναμο πράγμα το θέατρο. Πυροδοτεί αλλεπάλληλες συναντήσεις. Και δίνει και τροφή για σκέψη όμως. Και μάλιστα, επιλέγοντας ένα έργο όπως αυτό, Κώστα, Μέγκελε, μιας φυσιογνωμίας, και ένα έργο το οποίο συνδυάζει ιστορικά πραγματικά στοιχεία που ίσως πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει, γιατί για πολλούς λόγους έχουν αποσιοποιηθεί από την ιστορία, με το φανταστικό στοιχείο. Δώσε μας λίγο εσύ το στίγμα αφενός αυτής της γνωριμίας και της συνάντησης, αλλά και επί σκηνής, τι ακριβώς ζωντανεύει και τι δημιουργείται στους θεατές, γιατί τώρα έχεις και την εμπειρία του πώς το βίωσαν. Του Θανάση είχα πρωτοδιέργο του πριν 2 χρόνια, το Λέμπε Στράουμ, ζωτικός χώρος που είχε παιχτεί εδώ στο θεατρικό σταθμό.
και από τότε που είχαμε δει τον τρόπο που γράφει με τη Ράνια, μπήκαμε στο διαδίκτυο που είναι ελεύθερα τα βιβλία του Θανάση και διαβάσαμε το Μέγκελε. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων. Μας έφερε κάτι στο μυαλό από UNESCO, από τέτοιου είδους διαδικασίες που έχει και το παράλογο μέσα το στοιχείο. Και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, δύο ήρωες, οι οποίοι συναντιόνται στο βαγόνι ενός τρένου. Ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος και η άλλη είναι μια κοπέλα η οποία σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, κάνοντας το διδακτορικό της πάνω στο θέμα του Μέγκελε, του γνωστού αρχαίατρου. Ο οποίος είχε. Γιώζεφ Μέγκελε. Έκανε τα πειράματα στο Auschwitz. Έκανε τα πειράματα στο Auschwitz και είναι από τους λίγους, και αν όχι μοναδικός, εγκληματίας πολέμου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και τελικά απεβίωσε παθαίνοντας μια καρδιακή προσβολή, κάνοντας το μπάνιο του σε κάποια παραλία της Παραγουάης, Βραζιλίας. Στη Βραζιλία. Δηλαδή, δεν κατάφερε να δικαστεί από κανέναν αυτός ο άνθρωπος. Θεία δίκη, ίσως, δεν ξέρω, όλοι πληρώνουν το τίμημά τους. Τώρα, ας επανέλθουμε λίγο για να θυμίσουμε στον κόσμο και τη δυνατότητα που δίνουμε σε εσάς, τους δύο πιο γρήγορους ουσιαστικά, που θα καλέσετε τώρα στο 28-13-98.000 να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μέγκελε αύριο στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Ώρα 9.30. Στις 9.30. Και ξαναρχόμαστε τώρα, εσείς προλαβαίνετε, καλέστε οι δύο πιο γρήγοροι. Τώρα ξαναρχόμαστε σε αυτό το κομμάτι, θα σταθώ λίγο στο γεγονός ότι τα έργα σας είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο. Κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Ήταν μια απόφαση συνειδητοποιημένη, σίγουρα ήταν, γιατί είστε ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Αλλά πώς το πήρατε αυτό, πώς το αποφασίσατε, για να μπορεί ο καθένας να το διαβάζει? Ναι. Για να μπορεί ο καθένας να συλλειτουργήσει μαζί μου. Κοιτάξτε, το διαδίκτυο είναι μια από τις μεγαλύτερες επινοήσεις του ανθρώπινου πνεύματος και η μεγαλύτερη επινόηση του 21ου αιώνα. Ξεκινάει από τον 20ο αιώνα, αλλά ο 21ος αιώνας είναι όπου ανθίζει και ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Έχει πολλά καλά και έχει και αρκετά τρωτά σημεία. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αλλά είναι ασπρόμαυρα, γκρίζα. Το διαδίκτυο, ένα από τα μεγάλα του καλά είναι ο εκδημοκρατισμός. Το 1900 είχε τη δυνατότητα να δει τον Μπαχ, να ακούσει Μπαχ, μία ελίτ. Το 0,01% του πληθυσμού της γης. Σήμερα όλοι μας μπορούμε να ακούσουμε σε πολλές εκτελέσεις όλο το έργο του Μπαχ. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι χάρη στο διαδίκτυο εγώ πλούτηνα, πολλαπλασιάστηκα, είδα ταινίες, άκουσα μουσικές, διάβασα βιβλία. Και σκέφτηκα ότι οφείλω σε αυτή τη μεγάλη κοινότητα, ως δημιουργός, κάτι να αντιγυρίσω. Κάτι πολύ ασήμαντο σε σχέση με αυτό που πήρα, αλλά είναι αυτό που έχω. Αυτό έχω, τα κείμενα που γράφω. Και αυτό το μικρό κομμάτι στο μεγάλο τραπέζι έβαλα και εγώ. Πώς σε καλούν σε ένα τραπέζι και φέρνεις κι εσύ τις σταφίδες ή φέρνεις ένα γλυκό ή φέρνεις τα κουλουράκια που έφτιαξες. Σαν χρέος λοιπόν να συνεισφέρετε κάτι. Έβαλα και εγώ αυτά τα κουλουράκια που έφτιαξα. Τα κουλουράκια όμως που φτιάχνετε είναι μεγαλειώδη και μάλιστα είναι διατίθενται στο διαδίκτυο ελεύθερα. Όμως το λέω αυτό από το πρίσμα ενός συγγραφέα, γιατί σίγουρα και εκδοτικά, δηλαδή να έχει το βιβλίο κάποιος στα χέρια του, είναι κάτι ασύλληπτο και μαγικό. Είναι. Δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι το ένα μπορεί, όχι να μειώσει, ίσως να μειώσει τις απολαβές ενδεχομένως? Μ' αρέσει η ερώτηση που κάνετε. Δεν μου την έχουν ξανακάνει. Το σκέφτηκα και μου το έθεσαν και οι εκδότες. Στο ερώτημα μεταξύ διαδικτύου και τυπωμένου βιβλίου, επέλεγα πάντοτε το διαδίκτυο. Δηλαδή, κάποιες φορές μου είπαν οι εκδότες, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα βιβλίο το οποίο το έχει στο διαδίκτυο. Το κόστος θα είναι για μας δυσανάλογο. Ο κόσμος θα πάει να το διαβάσει το διαδίκτυο τζάμπα, γιατί να δώσει 12, 15, 18 ευρώ. Όχι όλοι, αλλά ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Ισχύει. Είπα ότι εμένα η γνώμη μου είναι ότι ένα βιβλίο πολλαπλασιάζεται μέσα στο διαδίκτυο και εν τέλει και στην εκδοτική του διάσταση θα βγει ωφελημένο. Άρα θα κερδίσετε. Θα κερδίσει. Πολλαπλά. Θα χάσει τον αναγνώστη που θα το ζυγίσει έτσι, θα κερδίσει άλλους αναγνώστες δια της διαδόσεως. Και επέμεινα σε αυτό και εν τέλει τα βιβλία μου βγαίνουν και σε βιβλία και υπάρχουν και στο διαδίκτυο, παρόλο που οι εκδότες οργίζονται. Το φαντάζομαι αυτό και μπορώ να συμμεριστώ σε ένα βαθμό και τον τρόπο σκέψης τους. Όμως διαπιστώνω
ότι βλέπετε πάντοτε λίγο πιο μπροστά. Πιο μπροστά σε τέτοια πράγματα, πιο μπροστά ίσως και από την εποχή σας. Είστε ένας άνθρωπος εξαιρετικά ζεστός και πραγματικά το λέω αυτό τώρα, αυτά τα λίγα λεπτά που σας βρίσκω εδώ και σας έχω κοντά μου. Από την άλλη όμως, έχετε διαμορφώσει μια εικόνα, μια προσωπικότητα και μια φιγούρα η οποία ίσως για κάποιους θεωρείται και λίγο απροσπέλαστη και λίγο κεντρική και λίγο διαφορετική. Το διαφορετικό κομμάτι είναι και το όμορφο σε όλους τους τομείς της ζωής. Όμως εσείς είστε μια πολύ, πολύ, όχι αμφιλεγόμενη φιγούρα. Δεν ξέρω πώς να το τοποθετήσω για να το θέσω σωστά. Μια φιγούρα η οποία προκαλεί. Ναι. Προκαλείτε. Έχετε μια απίστευτη εφράδια λόγου και προφορικά και γραπτά και στο κείμενό σας. Καθυλώνετε. Και μάλιστα δημιουργείτε. Γι' αυτό και ήθελα να σας ρωτήσω ποιο κοινό απευθύνεστε. Δημιουργείτε και ένα επίπεδο. Δηλαδή, για να μπορείς να καταλάβεις και να βιώσεις αυτό το οποίο θέλετε κάθε φορά να περάσετε και μετουσιώνετε με λέξεις, πρέπει να το διαβάσεις και μία και δύο και τρεις φορές. Και αυτό τελικά είναι και ο σκοπός, θεωρώ, ενός δημιουργού και ενός σημαντικού, εμβληματικού κειμένου. Σε ποιο κοινό απευθύνεστε, στην ελίτ αυτών των πιο ψαγμένων, ή μήπως σε όλους και τους αφυπνίζετε κιόλας λίγο? Θα ήθελα να απευθύνομαι σε όλους. Και να σας πω την μαύρη αλήθεια, με ενδιαφέρει ο πολύς κόσμος. Η ελίτ των ψαγμένων νιώθω ότι δεν έχει και ανάγκη. Υπάρχουν πολύ σημαντικότεροι συγγραφείς από μένα, υπάρχουν πολύ σημαντικότερα έργα τέχνης από αυτά που μπορώ να παράξω εγώ, απείρως σημαντικότερα. Εν τέλει όμως απευθύνομαι στον εαυτό μου όταν ήμουν 16 χρονών. Δηλαδή κάθε φορά που κάθομαι να γράψω κάτι, φέρνω στο νου μου τον Θανάση των 16 χρόνων, που πια υπάρχουν πολλές δεκαετίες που με χωρίζουν από αυτή την ηλικία. Πώς ήταν όμως τότε ο Θανάσης στα 16 του? Πάντοτε είχε αυτό το πνεύμα είχε της ανησυχίας. Είχε την αγωνία να ακούσει κάτι χωρίς να φοράει γάντια, χωρίς να φοράει προστατευτικά γυαλιά ηλίου. Όταν βλέπουμε την έκλειψη ηλίου, βάζουμε ένα κομμάτι από τζάμι σκούρο, ένα κομμάτι μπύρας βάζουμε. Φίλτρο λέγεται αυτό. Χωρίς φίλτρο. Ήθελα κάποιος να μου μιλήσει χωρίς φίλτρο. Ένιωθα ότι ήμουν ενήλικος, ένιωθα ότι ήμουν μεγάλος και δεν μπορούσα να μου μιλάνε με φίλτρο. Αισθανόσασταν και μεγαλύτερος ηλικιακά, πιο όριμος από την ηλικία. Αυτό δεν δημιουργεί πολλές φορές και λίγο μια ανισορροπία στο πώς περιμένουμε από τους άλλους να μας μιλήσουν, πώς τελικά μας μιλούν και τι τελικά εμείς χρειαζόμαστε για να απορροφήσουμε. Άρα σας πήγε ένα βήμα παραπάνω. Σε καλό σας βγήκε. Ναι, και μπορεί να μου βγήκε σε καλό. Ναι, σε καλό μου βγήκε. Δεν ξέρω αν μου βγήκε σε καλό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τη λέξη του ανισόρροπου και του τρελού, αυτή την κατηγορία, πια την έχω συνηθίσει τόσο πολύ που την εκλαμβάνω ως δείγμα συμπαθίας. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι αυτός είναι ανισόρροπος, θεωρώ ότι με έχει καταλάβει. Αυτό που λένε. είναι οι καλλιτέχνες, το βλέπετε τώρα από τους δημιουργούς. Εγώ αγαπώ να βρίσκομαι για να μιλώ. Λοιπόν, είστε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτά τα οποία λέτε εσείς και μάλιστα τα λέτε αφιλτράριστα. Τι λέγαμε προηγουμένως για την έκλειψη, δεν υπάρχει φίλτρο και τζάμι μπροστά. Τα λέτε όμα ανεξαρτήτως από το τι θα αποκομίσετε, ενώ το feedback, αυτή η ανατροφοδότηση από τον κόσμο, και δεν αρέσουν πάντα αυτά που λέτε ή πρεσβεύετε ή πιστεύετε σε όλους. Καθόλου δεν αρέσει. Ποτέ όμως δεν αποτέλεσε αυτό ανασταλτικό παράγοντα, τροχοπέδι δηλαδή, στο να πεις εγώ θα συμβιβαστώ με το πλήθος. Δεν ήσασταν αυτό της μάζας, ανέκαθεν. Κοίταξε, Ιωάννα, μου επιτρέψεις να σε λέω, Ιωάννα. Σαφέστατα. Ναι. Το να χαϊδέψεις τα αυτιά αυτού που κάθεται απέναντί σου είναι το μόνο εύκολο. Το να του πεις την αλήθεια σου πολλές φορές γίνεται ενοχλητικό, οχληρό, γίνεται πικρό. Αν καταφέρει να καταλάβει ότι αυτό που λες το ξεριζώνεις από μέσα σου και το λες με πόνο και με δάκρυα, δεν το λες με ευκολία και για να κάνεις πλάκα, τότε ναι, μπορεί να σου αντιγυρίσει κάτι ανεπανάληπτο. Έχω δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις και στο διαδίκτυο, πάνε ανοίξει κανείς. Σφοδρότατη κριτική. Σφοδρότατες, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν σας επηρεάζει αυτό? Δεν με επηρεάζει. Δηλαδή, ίσα διαβάζετε και είστε ανεπηρεαστός? Ναι, πιστεύω ότι είναι η δουλειά μου αυτή. Σας έχουν συμβουλέψει ποτέ να μην είστε τόσο προκλητικός με την έννοια του ότι προκαλεί ο λόγος σας? Όλοι. Είναι ρηξικέλευθος? Όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει. Μέχρι και τα παιδιά μου λένε κάλμαρε λίγο. Όλοι μου το λένε. Αλλά είσαι εκεί. Μικροί, μεγάλοι. Συνασπίζονται σε διάφορες ομάδες και μου το λένε. Μόνο ο Κώστας δεν μου το λέει. Να ανησυχήσουμε. Έχει ο Κώστας πρόβλημα. Όχι, απλά μπορεί να είμαστε πιο κοντά. Ο κόσμος του θεάτρου. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αλήθεια. Εγώ, χωρίς να είμαι στον κόσμο του θεάτρου, ο κόσμος του θεάτρου με αγκάλιασε με τρομακτική θερμή. Άρχισα να γράφω θέατρο στα 40 μου χρόνια, μεγάλος.
Και μέσα σε 7 χρόνια, ξέρω εγώ, έχουν ανέβει 18-20 παραστάσεις έργων μου. Γιατί γίνεται αυτό? Ίσως γιατί ο κόσμος του θεάτρου είχε ανάγκη από αυτή την αφιλτράριστη τρέλα, από αυτήν την ορμή να αγγίξουμε θέματα που δεν αγγίζονται, να μιλήσουμε για την πίσω πλευρά, να δείξουμε τις πληγές μας. Όμως όταν τα βλέπετε επί σκηνής, και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη παράσταση, γενικότερα. Τρομάζω. Τρομάζετε, βλέπετε, έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας, ίσως διαφορετικά εσείς να το είχατε αποτυπώσει αυτό στο χαρτί για να αναγνωστεί και τελικά να το βλέπετε με άλλες διαστάσεις. Ή μήπως αυτό είναι και η μαγεία του πόσο ο καθένας εισπράττει το κείμενο κάθε φορά? Τρομάζω, ειδικά στην παράσταση του Μέγκελε πάρα πολύ. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το έργο, και αύριο δηλαδή που θα το ξαναδώ. Είναι σκληρό. Σφίγγεται την ψυχή μου. Ναι, είναι σκληρό. Αν είσαι είμαι. Αν είσαι είμαι. Γιατί κοιτάξτε, πίσω από αυτό εδώ το έργο υπάρχει η βαθύτατη θέση δικιά μου ότι τον ναζισμό και τον φασισμό τον κάνανε καθημερινοί άνθρωποι σαν και εμάς. Δεν τον έκανε μια παρέα τρελών. Δεν μπορεί μια παρέα τρελών να πάρει 34% και 37% στις γερμανικές εκλογές του 32 και του 33. Επιλέξτε όμως μια περίοδο χρονική και πιο σκοτεινή, ίσως αυτή του ολοκαυτώματος, με πράγματα και με αθέατες πτυχές, που σημαίνει στο δικό μου μυαλό ότι προηγήθηκε σίγουρα μια πολύ, πολύ, πολλού διαστήματος έρευνα, ψάξιμο, γιατί δεν είναι πράγματα που μπορείς να εντοπίσεις. Και αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εκεί σας... 22 χρόνια έψαχνα την υπόθεση του Μέγκελε. Μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή. Και από τότε που έγραψα το έργο συνεχίζω να την ψάχνω. Δηλαδή, αλλάζοντας σπίτια, μετακομίζοντας, φτιάχνω ράφια και με ρωτάνε, μα τώρα πια έγραψες το έργο, γιατί μαζεύεις υλικό? Εγώ συνεχίζω να μαζεύω υλικό. Το εμπλουτίζετε. Εμπλουτίζω ένα υλικό για μια έρευνα που υποτίθεται ότι έχει τελειώσει με το έργο. Άρα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Αυτό είναι φοβερό και μόνο που το σκέφτομαι για να το συλλάβω. Επειδή βλέπω το χρόνο, μακάρι να μπορούσα να σας μιλάω ώρες, θα χαρώ βέβαια να τα ξαναπούμε και από κοντά. Θα ήθελα να πω για το βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται σήμερα σε λίγη ώρα. Θυμήστε μας την ώρα. Στις 7.30 ώρα. Είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα, «Ο άνεμος σφυρίζει στην κουπέλα». Το οποίο επανεκδόθηκε όμως και ένα διάστημα έχει διακοπεί. Είχε διακοπεί η έκδοσή του, είχε βρεθεί σε μία άλλη εκδοτική κατάσταση και επανήλθε στον εκδοτικό οίκο που εξεδόθη αρχικά στις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν έχει σχέση με ιστορικά δεδομένα. Είναι ένα μυθιστόρημα, μπορεί κανείς να το πει, μαγικού ρεαλισμού. Ένα μυθιστόρημα του φανταστικού. Η ιστορία μιας δασκάλας που πεθαίνει στα 28 της χρόνια σε έναν λόφο της Θεσσαλονίκης, την Κουπέλα, και η αγωνία των μαθητών της να ανακαλύψουν την ιστορία της. Μια πάλι φοβερή όμως, ιστορία. Με δυνατές έννοιες και παίζεται πάρα πολύ και με το στοιχείο του θανάτου και με το στοιχείο του έρωτα και είναι δυνάμεις έτσι κι αλλιώς εκφύσεως, αν θέλετε, τουλάχιστον για τον έρωτα, ζωγόνες, αλλά από την άλλη μία έρχεται να συμπληρώσει την άλλη. Τι περίεργα είναι πράγματα. Είναι η ουσία της ζωής, ο θάνατος. Είναι η απόλυτα ζωογόνα δύναμη. Ξέρετε, αν ήμασταν αθάνατοι, η ζωή μας θα ήταν βαρετή, θα ήμασταν σαν μαρμάρινα αγάλματα. Το ότι είμαστε μάταιοι και το ότι το αδύρυτο γεγονός του θανάτου επικρέμεται πάνω από τις ζωές μας ως όχι πιθανότητα, αλλά ως βεβαιότητα, μας κάνει να αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε. Η αγάπη είναι μια πνευματική διάσταση, δεν είναι βιολογική διάσταση. Είναι και ανάγκη. Και είναι ανάγκη που προκύπτει από τη βεβαιότητα του θανάτου. Ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και προσπαθούμε στο μάταιο χρόνο της ζωής μας να καταθέσουμε κάτι σαν χειρονομία προς τον άλλον που το ονομάζουμε αγάπη. Χωρίς να ξέρουμε τι είναι τι αυτό. Τι είναι και πώς το προσδιορίζουμε και πώς εκφράζεται τον καθένα για να αποκτήσει τελικά νόημα. Νόημα όμως θα αποκτήσει και αυτό που θα πω τώρα στους τηλεθεατές, διότι δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στους δύο πιο γρήγορους να αποκτήσουν και το μυθιστόρημα αυτό, το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα και αν θέλετε και από κοντά μπορείτε στο Πολύκεντρο Νεολαία στις 7.30 μας είπατε. 7.30. Να δώσετε ραντεβού και να γνωρίσετε και από κοντά αυτόν τον ιδιαίτερο συγγραφέα αλλά και άνθρωπο. Βλέπετε τον αριθμό στον οποίο επικοινωνείτε, 28.000. Ενημερώστε με για το χρόνο, γιατί έχω τόσα πολλά να πω. Πρέπει να κλείσουμε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δώσε μου να πω δύο ονόματα μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους στο Ηράκλειο που με αγκάλιασαν. Τον Αντώνη Περαντονάκη που θα μιλήσει σήμερα, φιλόλογο και θεατράνθρωπο του Ηρακλείου. Την τρομερή φιλόλογο Ειρήνη Σαμονάκη, η οποία ανέβασε στο σχολείο της τον Μέγκελε με μαθητές πριν δύο χρόνια. Και σήμερα ήμουν στο σχολείο της ακριβώς και μιλούσα με τους μαθητές της. Να ευχαριστήσω τον Κώστα και τη Ράνια, τον Κώστα Μεταξάκη και τη Ράνια Πλατάκη, το σχήμα 7. Και να πω και κάτι, κάνουν απίστευτη δουλειά. Δηλαδή τα πρωινά δουλεύουν με τον νεαρό κόσμο του Ηρακλείου, με τα μικρά παιδιά, προσπαθώντας να προσφέρουν θέατρο στα μικρά παιδιά.
Και τα βράδια αγωνίζονται δύο άνθρωποι που έχουν οικογένεια, υποχρεώσεις, αγωνίζονται να κάνουν θέατρο σε μια φιλόξενη συνθήκη. Γιατί πια δεν επιχορηγούνται οι θεατρικές παραστάσεις, δεν επιχορηγούνται οι θίασοι. Ό,τι κάνουν, το κάνουν με τις πλάτες τους και με τις αντοχές τους. Με τον μπέτι τους, όπως λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Με τον μπέτι τους. Είναι φοβερή λέξη αυτή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το υπογραμμίζετε, γιατί καλό είναι να θυμίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι όντως προσφέρουν έργο και στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και γενικότερα. Επειδή όμως προσφέρετε και εσείς έργο γενικότερα, ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που σήμερα βρισκόσασταν και βρίσκεστε και ήρθατε και με τιμήσατε και από κοντά. Μεγάλη μου χαρά ήταν. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι δύο. Να είστε καλά.